η προσπάθεια όλων μας και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και των υπηρεσιών, κυρίως των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά είναι μέσα στην πορεία των χρόνων να εγκριθούν και να προχωρήσουν έργα. Η άποψη του Περιφερειάρχη είναι η εποχή της επόασης των έργων, που σημαίνει ότι να τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε φτάνοντας προς την άνοιξη καλοκαίρι να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουν τα έργα. Εγκρίθηκαν πρόσφατα πολύ σημαντικό έργο, 7.640.000, είναι ο δρόμος των Τρικάλων. Έτσι μάθαμε εμείς να λέμε στην πορεία των χρόνων, όλοι τον έχουμε περάσει, έχουμε δει τα προβλήματα. Μετά από μελέτες είναι ξυλόκαστρο Τρίκαλα Καριά, ούτως ώστε να αποκατασταθεί αυτό το μεγάλο κομμάτι που συνδέει τη Δυτική Κορινθία με τα Τρίκαλα, ένα κατεξοχή τουριστικό μέρος. Ταυτόχρονα, λόγω του ότι είναι και οι μέρες αυτές του χιονιά και συνδέουν και με το χιονοδρομικό, με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Ταυτόχρονα εγκρίθηκε και στο Βραχάτι το αλλιευτικό καταφύγιο. Πρέπει να περάσουν, σας επαναλαμβάνω, από διάφορες διαδικασίες πρακτικών, ούτως ώστε να είναι το έργο έτοιμο για δημοπράτηση, για να ολοκληρωθεί. Φυσικά οδικά έργα που πρέπει να είναι έτοιμα για να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους εργολάβους και να γίνουν μέσα στην άνοιξη και το καλοκαίρι η υλοποίησή τους, και αυτή είναι και η άποψη του Περιφερειάρχη. Προχωράμε όσο στην άνοιξη και το καλοκαίρι να γίνουν δρόμοι, ασφαλείς δρόμοι είναι το κυριότερο, το οδικό δίκτυο, το επαρχιακό. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι υποχρέωση της Περιφέρειας και για την Κορινθία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με σημάνσεις κάθετες και οριζόντιες, καθώς και κάποιες φωτεινές πινακίδες που να δείχνουν διάφορα σημαντικά κομμάτια. Δεν θα σας αναφέρω κάτι που το έχουμε ξαναπεί. Προχωράμε το θέμα του αστεροσκοπίου, γιατί αυτό, για να υλοποιηθεί και να αρχίσει η υλοποίησή του, και αυτό περιμένει τις εγκρίσεις. Και ξέρετε, όταν εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εγκρίσεις από την αποκεντρωμένη, ανάλογα με το ποσό των χρημάτων στα μεγαλύτερα έργα. Να τελειώσουν αυτά, επιθυμία του Περιφερειάρχη και όλων εμάς, είναι να έχουμε εργολήπτες και να ξεκινήσουν έργα. Και θα αναφερθώ φυσικά και πάλι στα έργα του Σχοινίου, γιατί είναι πολλές οι συμβάσεις που γίνονται προς αυτή την περιοχή. Τώρα έχουμε των 700.000 τη σύμβαση που είναι για την περιοχή τη γνωστή, την πυρόπληκτη. Και ακόμη τελειώνουν και τα πυρόπληκτα του Γαλατακίου και των Αθηκίων. Θα μου πείτε, πέρασε χρόνος. Θα ενημερώσω και θα υπενθυμίσω ότι η άποψη του Περιφερειάρχη ήταν οι εκπτώσεις των έργων να πηγαίνουν πάλι στο ίδιο αντικείμενο, να ολοκληρωθούν όσο γίνεται περισσότερο. Και τώρα είμαστε στις τρίτες συμβάσεις από τις τρίτες εκπτώσεις των δύο προηγούμενων διαγωνισμών. Θα είμαι στην διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει και θα μπορούμε να τα πούμε για να ενημερώνεται και ο κόσμος της Κορινθίας, γιατί είναι υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε αυτούς των οποίων τα χρήματα χρησιμοποιούνται για να αποκατασταθεί όσο γίνεται η καθημερινότητά τους.